Λοιπόν, είδαμε εμείς τα δεδομένα της αγοράς. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε στα όσα συζητούσαμε στην αρχή, με φόντο και τις σημερινές ανακοινώσεις, και είναι και αρκετές και σημαντικές. Να δούμε λοιπόν αυτήν την πασχαλινή ελευθερία και την συνέχεια, και να καλησπέρισουμε στην άκρη της σύνδεσής μας. Έχουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και για τις ημέρες, και ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα καλά και θα έχουμε πραγματικά την ελευθερία που όλοι περιμένουμε. Τι πρέπει να προσέξουμε τώρα για το επόμενο διάστημα, και ενώ φαίνεται ότι πάμε σε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων? Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια εύθραυστη βελτίωση. Δεν είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι ουσιώδης, γιατί έρχεται μετά από μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που ακόμα νοσηλεύονται και για πρώτη φορά βλέπουμε μια μικρή μείωση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην αναστραφεί η εικόνα. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουμε. Απλώς έχει σημασία να το κάνουμε με την ψυχή μας και διαρκώς. Αυτό είναι, θα λέει κανείς, και το σημείο στο οποίο αναφερόμαστε στους πολίτες. Γενικά η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας, επειδή την είπατε εύθραυστη, είναι τέτοια που προκαλεί ανησυχία, συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό? Ναι, δεν έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι δίπλα μας, προσπαθούμε να το αφήσουμε πίσω μας, αλλά δεν είναι πίσω μας. Mm-hmm. Όταν, ξέρετε, το ROTAF είναι στο 0,95 και στο 1 σημαίνει ότι έχουμε εξάπλωση της επιδημίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι ξεχάστε τα, μπορούμε να πράξουμε ελεύθερα ό,τι επιθυμούμε. Η πιθανότητα τώρα χαλάρωσης των μέτρων, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε μια μεγάλη εμπειρία και στην υπόθεση, να το πω έτσι, της διαχείρισης, δημιουργεί δεδομένα περαιτέρω προβληματισμού? Γιατί είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, ένα ποσοστό 90% σε ό,τι έχει να κάνει με την πληρότητα στις ΜΕΘ. Ξέρουμε την πίεση που υπάρχει διαρκώς στα νοσοκομεία. Όσα εξιτήρια, άλλες τόσες εισαγωγές νέες μας προκαλεί το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον τον επόμενο μήνα, και μέχρι να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμού? Τα δύο βήματα που γίνανε μέχρι τώρα, δηλαδή το λιανεμπόριο και τα λύκεια, δεν είχαν αρνητική επίδραση. Οι εμβολιασμοί προχωρούν. Αν συνεχίσουμε με την ίδια προσοχή, είμαστε στον καλό δρόμο και θα φτάσουμε στο ξέφωτο που όλοι επιθυμούμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφευχθούν. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω τώρα κάτι. Υπάρχει η υπόθεση που αρχίζει να μας απασχολεί από εδώ και πέρα, που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς και τις νέες ηλικίες, και νομίζω ότι το στοιχείο το 30-39, αλλά και τα δεδομένα της πλατφόρμας που άνοιξαν απόψε για τους 40-άριδες, κάνουν την Επιτροπή να ησυχάζει, υπό την έννοια ότι δείχνουν αυτές οι νέες ηλικιακές ομάδες ένα πιστό, να το πω έτσι, και μια συνειδητοποίηση σε ό,τι αφορά την διαδικασία εμβολιασμού. Κοιτάξτε, η ανταπόκριση των ανθρώπων 30-39 είναι συγκινητική. Είναι η πιο μορφωμένη από όλους τους Έλληνες και η πιο αδικημένη. Είναι η γενιά των 700 ευρώ που κατέκτησε με το 500. Είναι οι άνθρωποι που είδαν τα όνειρά τους να καίγονται μέσα στην οικονομική κρίση της δεκαετίας που πέρασε και συμπεριφέρονται με τον πλέον όριμο και συγκινητικό τρόπο. Mm-hmm. Πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους και όλοι μας θα πρέπει να εμβολιαστούμε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Νομίζω ότι το περιγράφετε με τον πλέον ξεχωριστό τρόπο. Υπάρχει ωστόσο, να ρωτήσω τώρα, μια διάχυτη ανησυχία για την υπόθεση των μεταλλάξεων. Πόσο αυτή θα δημιουργήσει μια ανάσχεση στην πορεία μας προς την κανονικότητα? Τα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις για θάνατο και για βαριά νόσηση. Mm-hmm. Άρα το χέρι μας είναι να μην δώσουμε την ευκαιρία στις μεταλλάξεις να γυρίσουν το παιχνίδι, να το πω έτσι απλά. Και το χέρι μας είναι πολύ, πολύ, πολύ απλό, αρκεί να το ξεγυμνώσουμε για να δεχτούμε το τσιμπηματάκι. Τα περιγράψατε πολύ σωστά. Ας ελπίσουμε ότι και τις πασχαλινές ημέρες όλα θα είναι πιο ήρεμα. Ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς γίνεται αυτή την περίοδο. Θα δούμε και την διαδικασία του εμβολιασμού να τρέχει με πολύ καλύτερους ρυθμούς από εδώ και πέρα. Και θα πάμε σε ένα
σίγουρα διαφορετικό Πάσχα, πολύ καλύτερο σε σχέση με το περσινό, αλλά ο στόχος είναι το καλοκαίρι να είναι, να το πω έτσι, ανοιχτό και να φτάσουμε σιγά σιγά και στον στόχο που δεν θα φοράμε και τις μάσκες πια. Ή θα έχουμε τις μάσκες για καιρό ακόμα. Θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο, αν το Πάσχα όλοι αφιερώνουμε και ένα κομμάτι της σκέψης μας στους 5.000 και περισσότερους ανθρώπους που είναι νοσηλευόμενοι, στις οικογένειές τους που ανησυχούν, στους 800 διασωληνωμένους, στους χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές που 15 μήνες τώρα ξενυχτάνε πάνω από το κεφάλι τους, στους 200 επιταγμένους, να θυμόμαστε και όλους αυτούς τους ανθρώπους, να συμπεριφερθούμε με λογική και σύνεση, όπως επιδεικνύουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και να φτάσουμε σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι σαν τα καλοκαίρια που πάντοτε επιθυμούσαμε. Ξέγνιαστο. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχηθώ καλό Πάσχα για τις ημέρες αυτές και κάθε δύναμη και στο δικό σας έργο.